το οποίο αποδίδουν σε λάθος. Σε λάθος ή θέλεις. Ψυχρολουσία για χιλιάδες ξενόδοχο υπαλλήλους πανελλαδικά που πήραν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς όχι μόνο απορρίπτονται από το επίδομα τακτικής ανεργίας, αλλά καλούνται να επιστρέψουν στον ΟΕΔ και το επίδομα που πήραν για το έτος 2020-2021. Σε αυτή την κατηγορία στο Ρέθμνο μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 60 εργαζόμενοι που καλούνται να επιστρέψουν πίσω κατά μέσο όρο 2 έως 3.000 ευρώ με το αιτιολογικό, όπως εξηγεί ο Κώστας Νικολιδάκης, ότι η ειδικότητά τους είναι εκτός κλαδικής σύμβασης ξενόδοχων υπαλλήλων και κατά συνέπεια κακώς έλαβαν την αποζημίωση των 534 ευρώ με συνέπεια να γίνεται τώρα ανάκληση του περσινού επιδόματος. Οι συνάδελφοι που πήραν ταμείο ανεργίας πέρυσι με τη ειδικού σκοπού στις επιχειρήσεις που δεν ανοίξαν τα ξενοδοχεία και πήραν ταμείο κανονικά πέρυσι, φέτος έρχεται η υπηρεσία, κάνει ανάκληση του περσινού ταμείου, ζητάει όλο το ποσό πίσω, φέτος βγαίνει απορριπτική διότι δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ενσύμων για να μπει φέτος στο ταμείο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πολλοί είναι επίσης ξενοδοχο υπάλληλοι και στον ομό Ρεθύμνου που χάνουν το δικαίωμα της συνέχισης της εποχικότητας και για το 2022, καθώς θα πρέπει να ενταχθούν στον ΟΑΕΔ με τη διάταξη του μία φορά εποχιακός που μεταφράζεται σε συγκεκριμένο αριθμό ενσύμων. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσύμων, είτε είναι 100 όπως λέει ο νόμος, είτε 50 όπως είναι τώρα λόγω του COVID, 2 μήνες πριν απολυθούν. Πράγμα το οποίο από τώρα ξέρουμε ότι πολλοί συνάδελφοι όχι 2 μήνες πριν απολυθούν τα 50 ή τα 100 που ισχύει κανονικά πέραν της εξαίρεσης που έχουμε φέτος, δεν θα συγκεντρώσουν καν τα 100 του χρόνου. Πόσο μάλλον 2 μήνες πριν απολυθούν. Οι εξελίξεις αυτές έχουν ανοίξει τον ασκό του αιώλου με τους συνδικαλιστές του κλάδου να κάνουν λόγο για χαριστική βολή που δέχονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Στα χρόνια της κρίσης ο τουρισμός είναι που φέρνει λεφτά στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν είναι ούτε ο ήλιος, ούτε η θάλασσα, ούτε τα μάρμαρα του κάθε ξενοδοχείου. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που φέρνουν τα έσοδα στην Ελλάδα. Έρχεται το κράτος για μία ακόμα φορά να αποτελειώσει ό,τι δεν έχει τελειώσει μέχρι τώρα. Το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ρεθύμνου μέσω της Ομοσπονδίας έχει ήδη εκφράσει τις αντιρρήσεις του στο αρμόδιο Υπουργείο, αναμένοντας να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα. Δυστυχώς όμως οι οικογένειες και τώρα πλησιάζουν γιορτές με το ίσως, το αν και το εφόσον, δεν μπορούν να συντηρήσουν τον οικοκυριό τους.